Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες κατασυκοφάντησης και διαστρέβλωσης, χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να διεκδικούν το αυτονόητο. Ασφάλεια και υγεία για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Δηλαδή λιγότερους μαθητές ανά τάξη, περισσότερους εκπαιδευτικούς και προσωπικό καθαριότητα στα σχολεία εν μέσω πανδημίας. Η κυρία Κεραμέως, αντί να διορθώσει τα εγκληματικά λάθη της που έχουν αφήσει ανοχήρωτα τα σχολεία, καταφεύγει σε παρανομίες και προσπαθεί να μετατρέψει σε καταδότες τους εκπαιδευτικούς που εύλογα αντιδρούν. Η συλλογική αποβολή μαθητών από την εξαποστάσεως εκπαίδευση είναι παράνομη, αντισυνταγματική και ρίχνει λάδι στη φωτιά. Λύση είναι ο διάλογος και η άμεση λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στα σχολεία. Όχι ο εκφοβισμός και η όξυνση της αντιπαράθεσης με μαθητές και εκπαιδευτικούς.